Αγαπητοί συνάδελφοι, ζούμε κρίσιμες στιγμές. Βαδίζουμε ακόμα σε έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο. Λίγες μόλις ημέρες πριν, έχοντας διασφαλίσει τη συμφωνία της 26ης Οκτώβρη, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις στο εξωτερικό αλλά και πάρα πολλές θυσίες στο εσωτερικό, η απόφαση για διενέργεια δημοψηφίσματος μηδένισε πάλι την αξιοπιστία μας στην κοινωνία. Καθώς και η επιλογή του ερωτήματος, αλλά και η επιλογή της χρονικής στιγμής, φάνηκε ότι ήταν η χειρότερη δυνατή. Ρισκάραμε το μέλλον της γενιάς μας, την ώρα που ο συσσωρευμένος θυμός όλων των Ελλήνων θα οδηγούσε στην καταψήφιση ενός οποιοδήποτε ερωτήματος. Και θα ήταν η απογοήτευση που αισθανόμαστε όλοι απέναντι στο πολιτικό σύστημα και η ανάγκη έκφρασής της που θα δικαιολογούσε αυτή την πράξη. Ευτυχώς διασωθήκαμε από τις εξελίξεις πριν δικαιωθούμε σε αυτές τις εκτιμήσεις και απεσήρθε οριστικά η απόφαση έστω την ίστατη στιγμή. Έχουμε λοιπόν ανατροπή των δεδομένων που είχαμε πριν από λίγες μέρες. Αυτοεγκλωβιστήκαμε όμως τελικά σε νέα διέξοδα. Πάλι βρεθήκαμε στο χείλος της αβύσσου και σήμερα η προσπάθειά μας εδώ είναι να ξανακερδίσουμε μια ευκαιρία για τη χώρα. Οι πεποιθήσεις μου δεν άλλαξαν. Ήταν δύσκολα αυτά τα δύο χρόνια και πολλοί συνάδελφοι βρεθήκαμε να σηκώνουμε βαρύδια του παρελθόντος. Κληρονομήσαμε τέτοια βαρύδια. Βρεθήκαμε σε απόγνωση με βαριά ευθύνη, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Η ελπίδα μας ότι φτάνουμε κάθε μέρα, η ελπίδα μας ότι θα δούμε επιτέλους αυτό το φως στο τούνελ, είναι που μας κράτησε. Εύχομαι εκ του αποτελέσματος να φανεί ότι άξιζε αυτή η διαδρομή, αν και φοβάμαι πως έτσι κι αλλιώς και η κοινωνία αλλά και οι εξελίξεις μας έχουν ξεπεράσει. Ακούω συναδέλφους μου εδώ μέσα να μιλάνε ακόμα κομματικά και πολιτικά. Και απορώ. Ακούω συναδέλφους να εκβιάζουν με χαρακτηρισμούς ανεπίτρεπτους και τις συνειδήσεις μας με αδικαιολόγητο ύφος και ήθος που δεν τους τιμούν. Ακούω συναδέλφους μου που στρουθοκαμιλίζουν και μιλάνε σαν να μην ήταν μέρος του προβλήματος, αλλά σαν να ετοιμάζονται να εμφανιστούν αύριο σωτήρες. Άνθρωποι οι οποίοι ογκόληθοι της πολιτικής πήραν το ανάλογο ύφος ήδη, ενώ αυτοί οι ίδιοι το μόνο που άφησαν πίσω ήταν μεγάλα λόγια και ανολοκλήρωτα και ανενεργά νομοσχέδια. Και μία χώρα σε αυτό το σημείο. Και ενώ συναδέλφους από όλα τα κόμματα. Είμαστε στον κρεμό. Κύριοι συνάδελφοι, είναι ώρα να αποδείξουμε ότι ξεπερνάμε τη μικροπολιτική, τις ηρωνίες, τα μικροσυμφέροντα και τις καρέκλες. Είναι ώρα να δείξουμε ότι αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται εδώ έξω, στη χώρα μας, αλλά και πιο έξω στο εξωτερικό. Ότι ακούμε τι στο καλό συμβαίνει επιτέλους, ότι ακούμε και αντιλαμβανόμαστε και νιώθουμε πέρα από το μικρό κοσμό μας. Ας κάνουμε αυτοκριτική, γιατί δεν γίνεται να μην φταίμε όλοι ποτέ. Ας πούμε τα λάθη μας. Θα πω παραδείγματα. Υπάρχουν σήμερα διευθυντές που παίρνουν 200.000 ευρώ από το δημόσιο. Αιτήσεις, αποδοχές. Έχω ζητήσει να μου κατατεθούν τα έγγραφα, ακόμα τα περιμένω. Χρόνια. Υπάρχουν στελέχη κομματικά που παίρνουν 2 και 3 μισθούς από το δημόσιο. Υπάρχουν οργανώσεις που αδιαφανώς χρηματοδοτούνται ακόμα με τεράστια ποσά. Υπάρχουν πολιτικοί που έχουν αστικές ευθύνες και χρωστάνε και ζημίωσαν το δημόσιο και κανένας δεν έχει πάρει την πρωτοβουλία, αστικές ευθύνες που δεν έχουν παραγραφεί, να κινήσει διαδικασίες κατάσχεσης των περιουσιών τους. Κύριοι συνάδελφοι, κάναμε λάθη και παραλήψεις. Ελπίζω να μην ήταν από πρόθεση. Ας υπερβούμε τους εαυτούς μας, μήπως κερδίσουμε λίγη αξιοπιστία. Ας δώσουν το παράδειγμα καταρχήν οι πολιτικοί αρχηγοί να ανοίξουν το δρόμο, έστω κάνοντας 2 βήματα πίσω, για να κάνουμε ένα βήμα μπρος. Ας μην παίζουμε άλλο στα ζάρια το μέλλον των παιδιών μας. Μας παρακαλάει ο κόσμος να μην τους σώσουμε άλλο. Δεν ξέρω αν το ακούει κανείς, εγώ το ακούω κάθε μέρα. Μη μας σώσετε άλλο. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται βούληση και σαφείς στόχους. Χρειάζεται μια νέα εκκίνηση αυτή η χώρα. Χρειάζεται η αντιπολίτευση, έστω τώρα, να ξεπεράσει αυτή την αμφιθυμία, να ξεπεράσει όλες τις εσωκομματικές της τάσεις και να αποδείξει ότι μπορεί να υπερβεί τον κακό της εαυτό, αλλά και το κακό της παρελθόν. Κανείς δεν είναι αμέτωχος. Είναι ευθύνη όλων μας, είτε με τις πράξεις μας, είτε με τη σιωπή μας, είτε με τις παραλήψεις μας. Θα κριθούμε λοιπόν για την αποφυγή των ευθυνών μας. Θα κριθούμε για τη συμπεριφορά μας απέναντι στα κακώς κείμενα, για αυτά που βλέπαμε και για αυτά που δεν μιλήσαμε. Αυτά τα 2 χρόνια έγιναν πολλά, δεν χρειάζεται να το πω. Δεν είναι αυτή η ώρα. Γίνανε και πολλά λάθη. Χρειάζεται πλέον όραμα, δουλειά και σεμνότητα. Δεν χρειάζεται άλλα ζωνία, δεν χρειάζεται μεγαλοστομίες. Δεν χρειάζεται άλλα λόγια.
Ήδη αισθάνομαι ότι ό,τι λέμε είναι πλέον περιττό. Χρειάζεται πράξεις. Χρειάζεται να βάλουμε πηξίδα το εθνικό συμφέρον. Παρακαλώ να ολοκληρώσετε, κυρία Καϊλή. Ολοκληρώνω. Αυτή είναι λοιπόν η μοναδική μας ευθύνη, το εθνικό μας συμφέρον. Η σημερινή ψήφος δεν είναι απλά ψήφος εμπιστοσύνης, ούτε είναι δεδομένη. Είναι ψήφος εθνικής ανάγκης. Είναι εντολή να σώσουμε τη χώρα. Και αν κερδιθεί αυτή η ψήφος, αποσύρεται αν δεν τιμηθεί. Όλα είναι ρευστά και εγώ περιμένω να ακούσω τον Πρωθυπουργό για να πάρω τις οριστικές μου αποφάσεις. Ευχαριστώ.